Λίγες εβδομάδες πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, που προγραμματίστηκε για τις 13 Μαΐου για τη συνέχιση του πολιτικού διαλόγου, η Τουρκία σηκώνει τους τόνους με αφορμή τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου στο Αιγαίο. Οι ανακοινώσεις έγιναν την Τρίτη επίσημα από τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο για την Προστασία των Ωκεανών. We will establish two large additional marine national parks, one in the Ionian, one in the Aegean, increasing the size of our marine protected areas by 80% and covering about one third of our territorial marine waters. We will ban bottom trawling in our national marine parks by 2026 and in all marine protected areas by 2030. We will establish a state-of-the-art surveillance system powered by drone satellites and artificial intelligence to effectively patrol these areas by 2026. Από την πλευρά της η Άγκυρα επισήμανε ότι δεν θα επιτρέψει την υλοποίηση αυτών των σχεδίων της Ελλάδας. Η Τουρκία elinden geleni yapmıyor şeklindeki değerlendirmeler doğru değildir. Bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen çeşitli şekillerde elimizden geleni tam kapasiteyle yapıyoruz. Bunu hem bir milli siyaset meselesi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, bugün de grup toplantısında açık bir şekilde ifade ettiği gibi, Filistin meselesi bize yabancı bir mesele, sıradan bir dış politika konusu, sıradan bir tansiyon değildir. Milli siyasetimizin bir parçasıdır, Filistin davası. Τοποθέτηση έκανε για το συγκεκριμένο ζήτημα και ο Υπουργός Άμυνας Δίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ορεστιάδα, εκεί όπου συναντήθηκε με στρατιωτικούς φορείς και επισκέφθηκε τα στρατόπεδα της περιοχής. Το που έκανε η Τουρκία, κατά την άποψή μου, δεν ήταν παραδεκτό. Σε λίγο δηλαδή, στους αντίπαξους, όταν θα ψαρεύω, θα πρέπει να τηλεφωνήσω στον Τούρκο πρέσβη, να τον ρωτήσω αν δικαιούμαι να ψαρέψω εκτός των 6 μιλίων στους αντίπαξους. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Ήταν μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Εγώ δούλεψα για το Ocean Conference. Εγώ συνεφώνησα με τον Κέρι να έρθει στην Αθήνα. Είναι μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Μιλάμε για τις Κυκλάδες. Εκεί είναι το πάρκο. Αν είναι δυνατόν, η Τουρκία να ισχυρίζεται ότι πρέπει να ληφθεί η άδειά της για να προστατεύσουμε το περιβάλλον των Κυκλάδων.